Φίλε του Ironman, είδα το πρώτη φορά ένα βίντεο που με φάνησε το YouTube τον καιρό που ήμουν αμένιμουν στρατών, ήταν τριλικίου. Και έφκαλε μου ένα πράγμα τριλικίου ή τον καιρό πια στρατών και ήταν ένα βίντεο Ironman. Και λόγω ήταν ένα τρέιλερ έτσι 3,5 λεπτά με έναν τραγούδι. Νομίζω έγραφε τις αποστάσεις, πάντα μου και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πράγματα, λέω. 4 χιλιόμετρα σχεδόν κολύμπι, 180 ποήλατος, 42 τρέξιμο. Και έμεινε μου μες στο νου. Δεν είναι ότι ήθελα να ακολουθήσω, απλά έκανα μου εντύπωση, γιατί εγώ σκέφτομαι Ironman και σκέφτομαι το σούπερ ήρωα. Και σήμερα το σκεπτικό μου είναι πολύ διαφορετικό. Σκέφτομαι και οι αληθινά είναι οι σούπερ ήρωες. Στο στρατό που πήγα, είχα έναν τσιπολοχαγό, ο οποίος ήταν Ironman. Και θαύμαζα τον, γιατί είχαμε στο νου μου το βίντεο που είδα. Και ρωτούν τον πράγματα να μάθω. Και ελάλε μου ότι μου ήταν no limits. Είχα είναι η όρια του το πράγμα. Δεν ξέρα τότε ότι είναι. Και το 2010, ανακοινώσαμε μας στο στρατό και ήθελαν να τρέξουν ένα μαραθώνιο να αντιπροσωπεύσουν τους καταδρομείς. Και δείξα ενδιαφέρον. Εννοούμε, και μου έχω. Τέλος πάντων, ανακοινώσαν προς στρατό και ήθελαν να τρέξουν μαραθώνιο. Δείξα ενδιαφέρον. Ήμουν εντελώς απροπονητός και πήγα και θυμούμαι που τερμάλισα, εξιστήσαν τα ούλα ήδη και φύλαξε μου η μάνα μου, γύρι μου, ένα μετάλλιο νέο φορήσω. Το απόγευμα που πήγα σπίτι να αποκοιμήθηκαμε στον μπάνιο που την κουράση που είχα. Ήταν και ξυπνήσαμε. Και από το 2010, από το 2010 ως το 2000, ως την 1η του Νιόβρη το 19, δεν έκανα τίποτα άλλο. Κοινό ήταν. Δεν είχα καμία επαφή με το τρέξιμο, τίποτε. Και μια καλή μέρα είπα κομμένα ούλα, γιατί είδα τον εαυτό μου ότι έγινε 92 κιλά. Και νόμιζα ότι έκανα ωραία ζωή, κάτω, ποτά, γενιές μου ήταν άλλες, να εντυπωσιάσω. Αγία μου ρε, πάχω ρε. Όχι, είναι να σου πέρατε. Μου λέτε με εμένα ρε, να πάχω ρε, μιλάς εμένα. Έχεις εσύ, λέω τα κομμένα μου είναι πρώτη φαντάρα. Μαραζόνι και συντόγω, ναι ρε. Και κιλά ύψος έχεις. Φίλε, 1,77, 92 κιλά. Έκανα βούτσες, έκανα μου μπούλινγκ η δική μου ρε. Οι γονείς μου ήδη, ας πούμε, όχι μπούλινγκ το κακό. Στο αστείο. Τα χαγελούσαμε κιόλας, που αρκεψα και βάλα κιλά. Μια καλή μέρα, σχόλασα περίπου η ώρα 9-9.30 που η δουλειά. Βάλω πολλά overtime και είπα εμπαγιαλό, απλά υπάρκα το ταυτιβείο μου κάπου μέσα στον παραλιακό της Λεμεσού. Έβαλα τα θλίγα μου και άρχιψα να βούρουν και θυμούμαι έκανα την πρώτη μου απόσταση μετά από πολύ καιρό 5 χιλιόμετρα 47 λεπτά και τράβησα και τον εαυτό μου γιατί ήταν όπως την υπόσχεση ότι είμαι εδώ που είμαι, είμαι χάγια αλλά να βάλω κάποιους στόχους. Και ο στόχος μου την περίοδο ήταν να ξανατρέξω μαραθώνιο. Να καταφέρω να ξανατρέξω ένα μαραθώνιο. Μέσα στο καλοκαίρι τον Ιούνι, ένιωθα έτοιμος. Ξυπνώ ένα πρωί ένα Σάββατο και λέω να κάνω μαραθώνιο. Και έκανα έξω από το σπίτι μου, ένα χιλιόμετρο πάνω, ένα χιλιόμετρο κάτω. Και που τέλειωσα, μου χαλιά, είπα στο κρεβάτι και έκανα 4 ώρες και 26 λεπτά. Unofficially, ήταν ο δεύτερος μου μαραθώνιος. Είσαι λίγο ανομάδας, ξέρεις. Νομίζω για να κάνεις το πράγμα χρειάζεται λίγο πελάρα. Την ώρα που είσαι στη γραμμή της εκκίνησης του Half Ironman στην Πολωνία έρχονται διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου και προκαλούσαν μου συγκίνηση. Γιατί Σκέφτομαι το τι πέρασα και πόσα εφησίασα για να είμαι εδώ μέσα σήμερα. Και είχα πάρα πολύ αγωνία, γιατί το κολύμπι στη λίμνη είναι κάτι το οποίο θεωρώ δύσκολο. Ακόμα και το κολύμπι στη θάλασσα για μένα είναι δύσκολο, γιατί είναι ένα από τα πιο αδύνατα μου σημεία. Τώρα μου περπατάς σιγά σιγά και προχωράς στη γραμμή εκκίνηση, γιατί έρχεται η σειρά σου. Και αμέ θυμούμαι γύρισα στο φίλο μου Αλέκο. Έκαναμε τη χειραψία δική μας. Λέω του κουτλάκα αδερφέ και φύγαμε. Θυμούμαι μόλις μπήκαμε του νερού, τα πρώτα... Θυμούμε μόλις μπήκαμε στο νερό μαζί, τα πρώτα 3 χιλιόμετρα ήμασταν δίπλα-διπλά, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και σε μια φάση έχασα το. Και έφκαλα και λέμε πάνω να δω πού είναι ο Αλεκός, θέλω το δίπλα μου, έφκαλα και ως τη κελέν του πάνω και συζητήσαμε τι να κάνουμε, δεν ευκαινεί, πολλά δύσκολο. Είχαμε και πολλά ψηλές ταχυπαλμίες, είχαμε άγχος, γιατί τρώμε πουνιές που παντού. Σε μια φάση είπαμε να πάμε, συνεχίζουμε, έχασα τον Αλέκο. Θυμούμαι ξανά έφκαλε και λέει μου πάνω, εγώ κοίταζα, φώναζα Αλέκο, Αλέκο. Έχαρα συμπαράσταση. Ως που τελικά καταφέραμε και ευκήκαμε. Αλλά το κολύμπι είναι, τσουάμε στην Αυστρία συγκεκριμένα, τσουάμε στην Πολωνία συγκεκριμένα, να μου μην αξιάστο. Οι σκέψεις πάνω στο ποδήλατο είναι διαφορετικές γενικά σε όλον τον αγώνα. Είσαι εσύ και ο εαυτός σου, και στα 3 αθλήματα. Όμως πάνω στο ποδήλατο είναι κάτι το ξεχωριστό. Γιατί είναι μεγάλη αποστασία, είναι παραπάνω χρόνος και στην ουσία κάνεις μια συζήτηση με τον εαυτό σου, συνέχεια. Γιατί μπορεί να είσαι σε αγώνα και να διάσεις λύσεις σε προβλήματα δικά σου. Παρόλο που είσαι σε αγώνα. Εσύ μην υπράσει σε ένταση συνέχεια, ότι συναγωνίζεσαι. Πάει να το απολαύσει πάρα πολλά, αλλά οι σκέψεις είναι ίδιες με τις προπονήσεις που κάνεις σπίτι σου. Οι σκέψεις που είχα πάνω στο ποδήλατο στην Πολωνία, γιατί συνέβηκε και ένα δυσάρεστο γεγονός περίπου 1,5 με 2 εβδομάδες πριν πάω, πέθανε ο παππούς μου, είχα μέσα στη σκέψη μου συνεχεία. Και τούτον ευκεί μου και πάω στο τροχάδι είναι ακόμα καλύτερα. Βοήθησε με, έχω να πω. Γιατί τώρα μου τερμάτιζα, απλά κοίταξα τον ουρανό πάνω και έδειξα τον παππού μου ότι για σένα τούτο. Πιστεύω ότι όχι μόνο ο Χριστός, αλλά όλοι οι τριαθλητές που βλέπουν σοβαρά το τριάθλο πολεμούν καθημερινά τους δαίμονες τους. Δηλαδή με το που ξυπνήσεις, έχεις πόλεμο μέσα στο κεφάλι σου, μην πάει να κάνεις προπονήσεις. Είσαι κουρασμένος, εγκριάδα έξω, βρέχει. Πιστεύω ότι η προετοιμασία για το IRONMAN, που την περνά ο καθένας, εν τούτες οι σκέψεις με τις οποίες ξυπνάς και κοιμάσαι. Πρέπει να έχεις πολύ πειθαρχία και ό,τι και να γίνει πρέπει να βάλεις κάτω να κάνεις τα πράγματα που είσαι να κάνεις μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις σωστά allocate το χρόνο σου, δηλαδή να βάλεις σωστά τις ώρες σου κάτω και να ξέρεις πάντα ότι η ημέρα έχει 24 ώρες. Μπορεί να κάνεις προπονήσεις την ώρα 10 η νύχτα. Έχεις ως τις 12 να γυρίσεις ημέρα. Έτσι το σκεφτόμαι εγώ. Πολλές φορές λέω βάρκουμε ακόμα προπονήσεις σήμερα, αλλά πρέπει για μένα να κάνεις. Απαιτά πάρα πολλές θυσίες. Στην ουσία βάλεις πράγματα δευτερεύοντα στην καθημερινότητά σου Και ο προτέρημα έχει προπονήσει. Με το που ξυπνάς, η πρώτη σου σκέψη είναι πώς θα βγει η προπονήση. Κάνεις μια προετοιμασία και όπου η νύχτα, για να ξυπνήσεις το πρωί, να τα έχεις έτοιμα, τα γεύματα σου, τα ρούχα σου, σκέφτεσαι αν να πάω δουλειά, άρα πράγω τα πράγματα για να πάω τρέξω μετά, να μην ξεχάσεις κάτι. Η διατροφή σε μια προετοιμασία για Ironman, και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ σημαντική για τον λόγο ότι χρειάζεσαι υδατάνθρακες συνέχεια. Περίπου μέσα στην ημέρα θα κάψεις γύρω στις 3 με 3.500 τις καθημερινές σου σε θερμίδες. Άρα χρειάζεσαι σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα σε τροφή, τέλος πάντων, για να μπορείς να αντεπεξέλθεις τις προγνώσεις σου. Άρα είναι κάτι που είναι απαραίτητο. Πρέπει να ενυδατώνεσαι συνέχεια, πολύ νερό. Βασικά πρέπει να έχεις κάποια συγκεκριμένα γεύματα που σου προσφέρουν πρωτεΐνη, υδατάνθρακες, το απαραίτητο λίπος, το οποίο βοηθούσε ως καύσιμα στην προπόνησή σου. Η ενδυνάμωση είναι κάτι που είναι απαραίτητο για έναν αθλητή. Χωρίς να το καταλαβαίνεις, βοηθάσαι να αποφύγεις τραυματισμούς, να είσαι πιο δυνατός, ακόμα και να γίνεις καλύτερος και να έχεις καλύτερη απόδοση σε αυτό που κάνεις. Είναι κάτι το οποίο αμελούσα μέχρι πριν ένα μήνα, για να είμαι ειλικρινής, και κατάλαβα ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνω, εάν όχι κάθε μέρα, τουλάχιστον μέρα με μέρα. Έβαλα και εγώ στο πρόγραμμα μου, τώρα έχει ένα μήνα, 1,5 μήνα σχεδόν, ενδυνάμωση του κορμού και κατάλαβα, ειδικά στα αρχικά στάδια, πόσο αδύνατος ήμουν. Έναισωνα τα πόθηκια μου να κάνω μια επανάληψη, να τα κρατήσω πάνω. Ούτε flexibility είχα, ούτε mobility, δεν μπορούσα να σιψω, να ντύσω τα πόθηκια μου χάμε ή τα σέρκα μου. Και προσπαθώ πλέον μέρα με μέρα να κάνω κορμό και ενδυνάμωση του σώματος μου πάνω κάποιους συγκεκριμένους μύες, ανάλογα με τη μέρα. Τη μέρα που δεν έχω να κάνω κορμό, να γυμνάσω πόθηκια. Κάνω κάποιες ασκήσεις στο σπίτι βασικά. Τούτα όλα μπορούν να γίνουν στο σπίτι, δεν χρειάζεται να πάει κάποιο συγκεκριμένο γυμναστήριο. Με λίγα όργανα, να πάει να αγοράσεις, είσαι καλυμμένος. Έχει μια διαδικασία του trainer. Παίρνει λίγο ώρα να σου πεις μες στο Zwift, να ενώσεις τα πράγματα σου, να αλλάξεις τα ρούχα σου. Βάλω μεγάφωνα, συνήθως ακούω πάρα πολύ μουσική. Και κομποδίζει ο τόπος. Για την προπόνηση της ποδηλασίας, ένας τριαθλητής πρέπει να βάλει αρκετά χιλιόμετρα πάνω στο ποδηλατό, γιατί είναι και το πιο μεγάλο κομμάτι μέσα σε έναν αγώνα Ironman. Έχεις να καλύψεις 180 χιλιόμετρα. Άρα πρέπει ήδη να έχεις πολύ φορτό πάνω στα πόδια σου, πάνω στο ποδηλατό. Και συνήθως κάνεις τα interval σου indoor, προτιμότερο πάνω στο σπίτι για να ελέγχεις τα βατ και συγκεκριμένη δύναμη που βάλεις πάνω στο ποδήλατο. Μετά έχεις το χαλαρό σου μέσα στην εβδομάδα, το οποίο είναι όπως την αποθεραπεία των ποδιών, να χαλαρώσεις με πολλές τροφές. Και το Σάββατο έχεις ένα long bike, το οποίο πλέον με την προετοιμασία του full του Ironman, πάνω από 120 χιλιόμετρα, σχεδόν κάθε εβδομάδα. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και έχω να πω ότι για το indoor των bike, όταν δεν είχε καλό καιρό έξω, ας πούμε, για το Σάββατο, να πάμε στα 120 χιλιόμετρα και πρέπει να τα καλύψεις στο σπίτι, είναι κάτι που είναι αρκετά ψυχοφθόρο και σχεδόν υποφέρεις που είσαι στο ποδήλατο. Γιατί είσαι στατικός, νιώθεις πόνο παντού, σου λώσεις το σώμα και απλά παρακαλάς να δικαιώσει η ώρα. Από τα τρία αθλήματα προτιμώ το τρέξιμο, γιατί είναι το άθλημα με το οποίο ένιωθα πιο οικείος να αρχίσω, γιατί είχα ένα μικρό background για αντοχή και εκείνο μου με κάνει και νιώθω πιο ελεύθερο και έχω το πιο λίγο άγχος αν θα τρέξω σωστά. Είναι πολύ πλάτα. Πλάτωνα! Δεν πειράζει, Πλάτωνα. Ακούτε. Δεν πειράζει. Τώρα την ώρα που τρέχω ακούω πάντα μουσική, γιατί απλά χάνεσαι και είσαι στο δικό σου κόσμο και βλέπεις και ο κόσμος έξω από αυτοκίνητα και λέει τον πελόν που φορά και συνήθως αρέσει και μαυρό και χωρίς φαίλα που πάνω, χειμώναν καλοκαίρι και λες σίγουρα τον πελόν, αλλά είσαι στον κόσμο σου, ακούεις τα τραγούδια σου, κάνεις τη σκέψη σου και έτσι αμέ, αλλά βλέπεις και γύρω σου τη φύση, τρέχω τα μέσα συνήθως στη θάλασσα, τα μέσα και το σπίτι μου κοντά και είναι κάτι που το απολαμβάνεις. Δεν μου προκαλεί καθόλου άγχος, αρέσκουν μου παραπάνω τα long runs, να τρέχω μεγάλες αποστάσεις, δεν έχω πρόβλημα αν κάποιοι το θεωρούν μονότονο, εγώ έχω να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο πιστεύω λίγοι να καταλάβουν τι σημαίνει να τρέχεις ένα long run. Οπότε σκεφτούμε τον αγώνα μου στην Αυστρία, που είναι τον Ιούλη. Νιώθω μια αμφιβολία αν θα καταφέρω να τερματίσω τις αποστάσεις. Δεν νιώθω έτοιμος ακόμα για να πάω να λάβω μέρος στον αγώνα, αλλά μέχρι τότε νομίζω να τα καταφέρω να προετοιμαστώ σωστά. Εν το κρύφω ότι φοβούμαι την Αυστρία τώρα. Προκαλεί μου κάποιες αμφιβολίες. Εντάξει, γενικά προκαλεί μου φόβο, γιατί δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τερματίσω. Είναι ο πρώτος μου αγώνας του Full Ironman, μεγάλες αποστάσεις. Για να αντιμετωπίζεις τις φοβίες σου και τις ανησυχίες σου, πρέπει να έχεις πειθαρχία και να πεις η προπόνηση ό,τι και να γίνει να βγει. Μέσα από τις προπονήσεις, να χτίσεις σιγά σιγά και στο τέλος να είσαι σε ένα σημείο το οποίο να σε βοηθήσει και να τερματίσεις την γραμμή του Ironman. Είναι ένα όνειρο για όλους να ακούσεις το όνομα σου. Είναι ένα όνειρο για όλους να ακούσεις το όνομα σου, να φωνάζουν με μεγάφωνα, με κόσμο γύρω, ότι είσαι ένας Ironman. Νομίζω είναι η στιγμή που περιμένουν όλοι και είναι η πρώτη φορά που θα το νιώσω και κυρίως πολλές φορές όταν προπονιούμαι, κάνουν εικόνα τον εαυτό μου να τερματίζει και να λέμε με γράφουμε ότι Χρήστο είσαι Ironman.